Καλημέρα. Είναι 12 Δεκάτου. Είναι Κυριακή του Μαραθωνίου. Μόλις σηκώθηκα. Είμαι πτώμα. Προσπαθούσα να κοιμηθώ από τις 9 η ώρα, αλλά κοιμήθηκα γύρω στις 12, 12 και 20. Και τώρα είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Τέλειος ο κύριος, μπορεί να πάει με τη μηχανή. Νεράκι. Για να ενυδατωθεί το σώμα. Φτιάχνουμε ένα καφεδάκι. Φτιάχνουμε το πρωινό μας. Και ανοίγω να σας δείξω τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο εξοπλισμός μου, τα τζελάκια μου, το ρολόι μου, το βραχιολάκι που είναι πρώτη φορά φέτος που θα φορεθεί. Από κάτω θα φοράω αυτό το Dynafit, Dynamic Fit, συγγνώμη, της Brooks. Βαζελίνη, γιατί όποτε δεν βάζουμε έχουμε θέμα. Το ρολόι μου, Sunto 5 Peak, νούμερο. Η γελιά ηλίου, τα 5 μόρτεν μου χωρίς καφεΐνη, με τα Speed Sky, το τοπάκι, το tank top της Nike, το βραχιολάκι, και αυτά θα έχει μαζί το αδερφός μου που θα με συναντήσει στο 28 που θα μπει στην Παλίνη και θα με περιμένει. Μασόμενοι ηλεκτρολίτες, μαζί με αλάτι, μαζί με ζάχαρη, τα πάντα, ένα ντεπονάκι. Μόρτεν καφείνης που θα πάρω εκείνη τη στιγμή. Κρύο, αν έχει πιάσει κάποιος πόνος. Και σε τυλάρ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι από τα άτομα τα οποία δεν αγχώνονται την ημέρα του αγώνα. Έπαιζα και πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και γενικά εδώ και ένα χρόνο που έχω πάει σε πολλούς αγώνες τρεξίματος, είμαι από τα άτομα τα οποία δεν αγχώνονται. Επομένως, το να μείνουμε πριν ο ύπνος χθες μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γιατί γινόταν, αλλά σημασία γιατί εν τέλει τα καταφέραμε και τώρα έχει φτάσει η μέρα του αγώνα και πρέπει να αποδείξουμε γιατί προετοιμαστήκαμε. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, πάμε για κάτω από 3,5 ώρες. Αυτός είναι ο στόχος. Επομένως, πρέπει να πηγαίνουμε με ρυθμό περίπου 4,58, 4,57. Γίνουμε και φέτες, γίνεται και ο καφές. Ένα λεπτό. Ωραία. 4,58 με 4,57. Για τους αριθμολάγνους. Νομίζω είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι γι' αυτό. Νιώθω κατάλληλα προετοιμασμένος βασικά. Το μόνο που μένει τώρα είναι να αποδείξουμε ότι μπορούμε κιόλας να το κάνουμε. Αλλά ναι, αυτό. Νιώθουμε έτοιμοι. Τα πόδια είναι ok. Σε λίγο θα κάνουμε και διατάσεις. Έχει σχεδιαστεί τροφοδοσία κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να είναι η βέλτιστη δυνατή. Και δεν μένει τίποτα από το να έρθει η ώρα του αγώνα. Κρίνει γιατί κάθε θεία θα μας πάρει τα αυτιά. Το μέλι δεν μας έκανε και πολύ τη χάρη, αλλά δεν πειράζει. Επιλέγω ψωμί με μέλι, προκειμένου το ψωμί να κάνει κατακράτηση των πολλών υγρών που θα καταναλώσω κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, το μέλι νομίζω πως περισσότεροι ξέρετε ότι είναι φοβερό pre-workout και ότι βοηθάει πάρα πολύ, έχει φοβερά ωφέλη. Τώρα εγώ κάνω κάτι που σας προτείνω να κάνετε, να δοκιμάσετε. Προσθέτω και λίγο αλάτι εγώ πάνω. Χαλάει πολύ η γεύση, αλλά είναι πολύ καλό το αλάτι, είναι φοβερός ηλεκτρολίτης. Επομένως έχουμε αυτά. Βάζουμε και το καφεδάκι μας. Θα πάρουμε και μερικά συμπληρωματάκια, λίγο μαγνήσιο και λίγο σίδερο. Και είμαστε έτοιμοι.
Λοιπόν, πέρα του καφέ και των 4 φετών με μελάκι, θα καταναλώσω ένα μαγνήσιο που πήρα από την έκθεση και ένα σίδηρο που πήρα από την έκθεση που μου θα δίνουν σε δειγματάκια. Η αλήθεια είναι ότι έχω κι εγώ, έχω ήδη ασπόμενα στο νερό ή μασόμενα, αλλά θα προτιμήσω αυτά προκειμένου και να μην μου μείνουν. Και εξαιτίας του γεγονός ότι είναι μία δόση και δεν βρίσκω το λόγο να μην το κάνω. Επομένως κλείνω να φάω αυτά. Λοιπόν, καταναλώσαμε το πρώτο γεύμα, το οποίο ήταν οι φέτες με το μέλι που σας έδειξα πριν. Πήραμε το μαγνήσιο, πήραμε το σίδηρό μας σε μορφή σκόνης, που ήταν διασπόμενο στο στόμα αυτό, επομένως δεν χρειάστηκε ούτε νερό ούτε κάτι. Όσο αφορά το νερό, έχουμε φροντίσει από χθες να γεμίσουμε αρκετά τις αποθήκες με νερό. Δηλαδή, το πρωί τα ούρα μου ήταν πολύ καθαρά. Σχεδόν καθόλου πράσινα, ελάχιστα. Το οποίο έχει και συνέπεια να πάω και αρκετές φορές στο τουαλέτα το βράδυ πριν κοιμηθώ. Ίσως γι' αυτό να μην με παίρνει και ο ύπνος κιόλας. Τώρα πίνουμε το καφεδάκι μας. Σκέτο πάντα. Είναι 5 και 31, με αμάξι θα πάμε στο μαραθώνα, επομένως έχουμε πάρα πολύ ώρα ακόμα μπροστά μας, έχουμε γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο, όπου θα πιούμε τον καφέ μας για να ενεργοποιηθεί λίγο το σύστημα, να πάμε τουαλέτα, προκειμένου να μην τρέχουμε σαν πολλούς μέσα στα βουνά και όλα αυτά, να κάνουμε τις διτασούλες μας, να ξυπνήσει μέσα σε εισαγωγικά λίγο το σώμα, να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Όταν έχω κάτι καινούργιο, ανοίγω. Όπως έλεγα, είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία ο μαραθώνιος. Εγώ επιλέγω δεύτερη φορά να το κάνω. Και ο λόγος είναι ότι πέρυσι δεν είχε πάει και πολύ καλά. Είχε βγει περίπου 5 ώρες με 2 μήνες προετοιμασία. Και το λάθος ήταν ότι είχα επιλέξει να καταναλώσω τζελάκι στο 15ο, σε ποιο σταθμό δίνουνε. Και δεν είχα καταναλώσει ξανά και το αποτέλεσμα ήταν ότι δυσχέραινε πάρα πολύ το έργο μου, πάρα πολύ. Φέτος πάμε πολύ πιο προετοιμασμένοι και σε άποψη ποιότητας με τα Morten, αλλά και σε γενικότερα εξοπλισμό, γνώσεις και όλα αυτά, και ελπίζω να επιτευχθεί ο στόχος. Ο λόγος που άνοιξα τώρα είναι για να πω βασικά ότι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να βγεις σε 3,5 ώρες ή σε 3,20 ή σε 3,40 ή οτιδήποτε. Ο λόγος που γίνεται αυτός ο αγώνας είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και ότι πάμε εκεί πέρα προκειμένου να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται, να ευχαριστηθούμε τον αγώνα, να δούμε ότι η προετοιμασία μας έπιασε τόπο, ότι είμαστε σε μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Δηλαδή, μόνο και μόνο που σηκωνόμαστε από τον καναπέ και πάμε για τρέξιμο και από το κρεβάτι, σημαίνει ότι από την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα. Άρα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να τρέξουμε, που μπορούμε να αθληθούμε και όλα αυτά. Και δεν έχει σημασία πάντα η θέση, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να βγούμε στις πρώτες θέσεις, προς το παρόν τέλος πάντων ή οτιδήποτε. Αρκούμαστε στη συμμετοχή και αφού επιλέγουμε να αρκούμαστε στη συμμετοχή γιατί δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, ο σκοπός είναι να χαρούμε τον αγώνα, να περάσουμε όμορφα και να βγούμε μέσα από αυτόν χωρίς κάποιον τραυματισμό. Τώρα θα κάνουμε μερικές διατάσεις, λίγο να ξυπνήσουμε το σώμα, προσαγωγή, απαγωγή, δικέφαλα, τρακέφαλα, όλα αυτά, λίγο τη μέση μας. Τις ταινίες δυστυχώς δεν έχω μαζί μου το foam roller, θα σας το δείξω σε άλλο βιντεάκι. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο καλύτερα extensions γίνεται προκειμένου να τραβηχτούν οι ταινίες και να διεγερθεί γενικά νευρικό, μυοσκελετικό σύστημα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ντυθούμε και σιγά σιγά να κατευθυνθούμε προς το αμάξι του φίλου μου που θα μας πέσει στο μαραθώνα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω πολύ άγχος και ούτε θα πιστεύω θα μου έρθει άγχος. Το μόνο άγχος είναι παραγωγικό,
καθώς υπάρχει ένας στόχος και καλό θα ήταν να εκπληρωθεί ο στόχος για να δικαιωθεί και εμένα η προσπάθειά μου και να νιώθω κι εγώ τελείως εντάξει με τον εαυτό μου. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που, όπως είπαμε και πριν, μετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα, στην αυθεντική διαδρομή του μαραθωνίου και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να φέρουμε εις πέρα στον αγώνα. Καλή τύχη σε όλους και τα λέμε είτε στο Καλή Μάρμαρο είτε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ακόμα δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν από μερικές ώρες γύρισα στο σπίτι, όπως μπορείτε να δείτε είμαι κατάκοπος. Δεν τράβηξα καν πλάνα από την ώρα που τελείωσα, γιατί όταν τελείωσα μου έπεσε ή το ζάχαρο ή η πίεση, ένα από τα δύο, και ζαλιζόμουν πάρα πολύ και δεν μπορούσα να πιάσω το κινητό να ξανατραβώ βιντεάκι. Ο τελικός χρόνος ήταν, το Strava έγραψε 3.40, η εφαρμογή του μαραθωνίου έγραψε 3.42, μέχρι το 32 πήγαινε καλά. Αλλά μετά έκανα ένα break για τουαλέτα και άρχισε να με πονάει η ταινία του αριστερού τετρακεφάλου και να νιώθω ότι θα πάθω κράμπα στον τετρακέφαλο τον αριστερό. Και αυτό είχε το αποτέλεσμα να με ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και να χρειαστεί να κρατήσω ένα αριθμό γύρω στο 5,5, 5,40, 6 έπιασα. Επομένως ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε, αλλά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που σίγουρα θα την ξανακάνω σε μερικά χρόνια, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Από εδώ και πέρα επικεντρωνόμαστε σε πιο μικρούς αγώνες. Θα προσπαθήσουμε πεντάρια, δεκάρια, 21 να ρίξουμε τους χρόνους μας, μίλι, τριχίλιαρο, τετρακοσάρι, τα πάντα. Και σε μερικά χρόνια θα επιστρέψουμε στο μαραθώνιο. Εδώ έχω και το μετάλλιο, το finisher. Και παραθέτω τώρα ή από το Sundo App ή από το Strava, όποιο μου αρέσει περισσότερο και τα γράφει καλύτερα, τα splits μου για να δείτε κι εσείς πως τα τελευταία χιλιόμετρα, ενώ το lactate threshold μου είναι 160-162, ήμουνα περίπου average γύρω σε 158-156 παλμούς. Πλέον έχει πιάσει αυτός ο πόνος στο πόδι, με ενοχλούσε λίγο το στήθος μου, δεν ξέρω, τα είδα όλα. Βγήκε και ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη και ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά όπως είπαμε, όλη είναι μια εμπειρία και θα επιστρέψουμε δυνατότεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και θα τα πούμε αύριο με ένα άλλο βίντεο.